Είναι από το βιβλίο Χρονικών Α και κεφάλαιο Ιωταΐτα 18 κεφάλαιο. Χρονικών Α, Ιωταΐτα κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο. Σελίδα 407. Μετά δε ταύτα, επάταξεν ο Δαβίδ τους Φιλιστέους και κατετρόπωσεν αυτούς. Και έλαβε την Γάθ και τα σκόμας αυτής εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και επάταξε τους Μαβίτας και έγιναν οι Μαβίτες δούλου του Δαβίδ υποτελείς. Επάταξεν έτσι ο Δαβίδ τον Αδαρέζερ, βασιλέα τη Σοβά, ενεμάθ ότε επορεύεται να στήσει την εξουσίαν αυτού επί των ποταμών Εφράτην. Και έλαβε ο Δαβίδ εξ αυτού 1000 αμάξας και 7000 υπέων και 20000 πεζών και νευροκόπησε ο Δαβίδ πάντα στους ύπους των αμαξών και φύλαξε εξ αυτών 100 αμάξας. Και όταν ήλθαν οι Σύριοι της Δαμασκού για να βοηθήσουν τον Αδαρέζερ βασιλέα της Σοβά, ο Δαβίδ επάταξεν εκ των Συρίων 22000 ανδρών. Και έβαλεν ο Δαβίδ φρουράς εν τη Συρία της Δαμασκού. Και οι Σύριοι έγιναν δούλοι του Δαβίδ υποτελείς. Και έσωσεν ο Κύριος τον Δαβίδ πανταχού όπου επορεύεται. Και έλαβεν ο Δαβίδ τα σασπίδας τας χρυσάς, έτεινε σύσαν επί τους δούλους του Αδαρέζερ και έφερε να φτάσει σε Ιερουσαλήμ εκ της Τιβάθ και εκ της Χούν πόλεων του Αδαρέζερ και έλαβεν ο Δαβίδ χαλκών πολλήν σφόδρα εκ του οποίου ο Σολομών έκαμε τη χαλκίνη θάλασσαν και τους κτήλους και τα σκεύη τα χάλκινα. Ακούσας δε ο Θοού βασιλεύς της εμάθ ότι επάταξεν ο Δαβίδ πάσαν την δύναμη του Αδαρέζερ βασιλέως τη Ζωβά, απέστειλεν Αδωράμ τον ιόν αυτού προς τον βασιλέα Δαβίδ για να χαιρετήσει αυτόν και να ευλογήσει αυτόν ότι καταπολέμησε τον Αδαρέζερ και πάταξε αυτόν διότι ο Αδαρέζερ το πολέμιος του Θεού. Έφερε δε και πάν είδος σκευών, χρυσών, αργυρών και χαλκίνων και ταύτα αφιέρωσε ο βασιλεύς Δαβίδ στον Κύριον μετά του αργυρίου και του χρυσίου τα οποία έφερεν εκ πάντων των εθνών. Εκ του Εδόμ, εκ του Μωάβ και εκ των ιών του Αμών και εκ των ιών των Φιλιστέων και εκ του Αμαλίκ. Και ο Αβυσσέο, ο ιός του Σερουίας, επάταξε τους Ιδουμαίους εν τη κοιλάδη του Άλατος 18000. Και έβαλε φρουράς εν τη Ιδουμαία και πάντες οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι του Δαβίδ. Και έσωσεν ο Κύριος τον Δαβίδ πανταχού όπου επορεύεται. Και βασίλευσε ο Δαβίδ επί πάντα τον Ισραήλ και έκαμε κρίση και δικαιοσύνη εις πάντα των λαών αυτού. Δαβίδ, τον οποίον όταν ο Θεός έψαξε να βρει έναν άνδρα για να δημιουργήσει τη βασιλεία του Θεού επί της γης, στην οποία θα βασιλεύσει μετά από 1000 χρόνια περίπου ο Ιησούς Χριστός και μετά 2000 χρόνια επί της γης πάλι ο Ιησούς Χριστός ανεστημένος Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων και της Βασιλείας αυτού δεν θα υπάρχει τέλος, ήταν αυτός για τον οποίον ο Θεός είπε «Εύρον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου». Και ο Δαβίδ από τότε άρχισε να ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρίες πολλές, οι οποίες όμως ήταν δοκιμασίες βεβαίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Από τα 17 του χρόνια, όταν ο πατέρας του το εμπιστεύθηκε λίγα πρόβατα να φυλάει σε έρημο τόπο, ο Θεός επέτρεψε και λιοντάρι και αρκούδα να επιτεθούν για να φάνε τα πρόβατα που το εμπιστεύθηκε ο πατέρας του. Όμως ο Δαβίδ είχε ένα ωραίο χαρακτήρα. Ήταν υπεύθυνος σε ό,τι ο Θεός του εμπιστευότανε. Είχε υπευθυνότητα και ήταν πλήρης στο θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό το μικρό παιδί των 17 χρόνων κατενίκησε και το λιοντάρι και την αρκούδα και έσωσε τα πρόβατα που ο Θεός του εμπιστεύθηκε και άρχισαν να κατανοεί ότι ο Θεός ήταν μαζί του.
Γι' αυτό όταν αργότερα επισκέφθηκε το στρατόπεδο που βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση του Ισραήλ με τους Φιλιστέους και είχαν βάλει έναν προμαχητή, τον Γολιάθ, ο οποίος εξουθενούσε τα στρατεύματα του λαού του Θεού της εποχής εκείνης, ο Δαβίδ, 17 χρονο παιδί, είπε, όταν όλοι φοβούντο, είπε, εγώ θα πολεμήσω. Και όλοι τον πέρασαν για τρελό. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Του δώσε σοφία, του δώσε σύνεση, του δώσε ικανότητα να κατανοήσει ότι ο μόνος τρόπος να νικήσει αυτό το θηρίο που ήταν πάνω από 3 μέτρα, γίγαντας, ήταν με τη σφεντόνα του και με το λίθο. Γι' αυτό πήρε 5 λίθους, τη σφεντόνα, αρνήθηκε τη στολή την πολεμική που του έδωσε ο Σαούλ και κατάφερε με εύστοχο ένα χτύπημα να ρίψει κατά γης τον Γολιάθ και εν τέλει να τον αποκεφαλίσει με τη δική του την μάχαιρα. Άλλα 13 χρόνια ήταν κυνηγημένος από τον Σαούλ, ο οποίος κατάλαβε ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Ήταν βασιλιάς, παντοδύναμος, και ο Δαβίδ ήταν ένας κυνηγημένος δραπέτης, που όμως ποτέ δεν μπόρεσε ο διάβολος και ο Σαούλ. Ο διάβολος που ήξερε τα σχέδια του Θεού και ο Σαούλ που επίσης ήξερε τα σχέδια του Θεού, να εμποδίσει το έργο του Θεού με τον Δαβίδ και στον Δαβίδ. Στα 30 του χρόνια έγινε βασιλιάς με απόλυτη εξουσία, ιδίως στα 37 του, επί όλου του λαού Ισραήλ. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ποτέ δεν ησύχασε. Είχε ένα έντονο πνεύμα ανησυχίας να πλησιάζει το Θεό όλο και πιο κοντά και να κάνει εις δόξαν Θεού όλο και πιο πολλά. Θα μπορούσε να ησυχάσει σαν βασιλιάς, αλλά αυτό που τον διέκρινε ήταν το πνεύμα της ανησυχίας, το πνεύμα του Θεού που τον διέγειρε ώστε πραγματικά να κάνει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν έκτισε οικία, σκέφτηκε ότι η κυβωτός της Διαθήκης δεν ήταν στα Ιεροσόλυμα και έφτιαξε σκηνή, έδωσε εντολή να την μεταφέρουν στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν πρόσεξε στο Λόγο του Θεού που ήταν γεγραμμένο ότι την σκηνή του μαρτυρίου την αγγίζουν μόνο Λεβίτες, με αποτέλεσμα να γίνει ο χαλασμός του Ουζά, όταν κάποιος άλλος με πολύ αγάπη, αλλά έξω από το θέλημα του Θεού, την άγγιξε για να την προστατεύσει. Φοβήθηκε το Θεό, έψαξε και βρήκε την αιτία του κακού, που πάντα ήξερε πολύ καλά ότι είναι η παράβαση και η ανομία, η αδικία και η αμαρτία, διόρθωσε και έφερε τη σκηνή του μαρτυρίου, όμως και πάλι δεν ησύχασε. Και ανέβηκε στην καρδιά του κάτι που μόνο στην καρδιά του Θεού υπήρχε. Να κτίσει ναό κατοικητήριων του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Κανείς δεν του το είπε. Αλλά μέσα στην εξήτηση, στην ανησυχία για να ευχαριστήσει το Θεό, ο Θεός έβαλε στην καρδιά του να κάνει το δικό του θέλημα, να οικοδομήσει οίκον. Με χαρά λοιπόν είπε στον Νάθαν τον προφήτη ότι ο Θεός κατοικεί σε σκιές και εγώ κατοικώ σε παλάτια. Θα οικοδομήσουμε οίκον. Και ο Νάθαν του είπε σαν άνθρωπος, ναι. Αλλά ήρθε το βράδυ ο Θεός στον Νάθαν τον προφήτη και του είπε, πήγαινε πες του ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σκέφτεται
και έβαλε στην καρδιά του να οικοδομήσει σε μένα οίκο. Και πες του ότι δεν θα οικοδομήσει αυτό σε μένα οίκο, γιατί άλλο είναι το σχέδιό μου, αλλά εξαιτίας της σκέψης του αυτής θα οικοδομήσω εγώ σε αυτόν οίκο. Θα φτιάξω εγώ σε αυτόν ένα οίκο που θα υφίσταται στους αιώνες των αιώνων. Εγώ θα ευλογήσω όχι αυτόν, αλλά και όλη τη συνέχεια του. Γνωρίζοντας ο Θεός ότι ο λόγος του Θεού ενσαρκωμένος θα είναι Υιός Δαβίδ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το αποκάλυψε ότι με το γιο του το Σολομώντα, αν θυμάμαι καλά, 7ο στη σειρά από όλα τα παιδιά του, θα οικοδομήσω εγώ τον οίκο μου με το Σολομώντα, αλλά εσύ θα του προμηθεύσεις όλα τα αναγκαία. Και ο Δαβίδ λοιπόν δεν αισθάνθηκε ταπεινωμένος που δεν τον έκλεξε αυτόν ο Θεός, αλλά αισθάνθηκε χαρούμενος που του αποκάλυψε το θέλημά του. Και άμεσα, με όλη του την καρδιά, έκαμε όλο το θέλημα του Θεού και προμήθευσε τα πάντα στο Σολομώντα για να οικοδομήσει οίκο. Και από τότε, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ, όπου και να πέρναγε, όπου και να πορευότανε, ο Θεός τον έσωζε. Ήταν ένας άνθρωπος απόλυτα ευνοούμενος από τον Θεό. Ό,τι και να έκανε, ο Θεός το ευόδωνε. Ό,τι σκεφτότανε, ο Θεός το έκανε. Ό,τι άγγιζε, ο Θεός το ευλογούσε. Ό,τι ήθελε, ο Θεός του το έδινε. Ένας άνθρωπος μοναδικός, με αποτέλεσμα θρίαμβο παντού στη ζωή του και κατά πάντα. Επαναλαμβάνω, θριάμβους παντού, πάντοτε και κατά πάντα. Συνέτριψε όλους τους εχθρούς. Ο Θεός γι' αυτόν, αυτός εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Και τους Εδωμίτες και τους Μωαβίτες και τους Αμμονίτες και τους Φιλιστέους και τους Αμαλικίτες. Όλοι οι εχθροί συνετρίβησαν και όσοι απέμειναν έγιναν φίλοι του. Ένας άνθρωπος κατά πάντα ευλογημένος και κατά πάντα ευωδούμενος, μοναδικός, γιατί όσα και ό,τι έκανε, ο Θεός τον έσωζε και τον ευλογούσε και τον δόξαζε. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, δεν γίνεται και δεν έγινε και στο Δαβίδ κατά τύχη. Ούτε εν προσωποληψία, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά η συμπεριφορά του Θεού, το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, εξαρτάται από το έργο του ανθρώπου στην παρουσία του Θεού. Πώς εργάζεσαι. Και να το προχωρήσω λίγο περισσότερο, γιατί το έργο του καθενός είναι αποτέλεσμα σκέψης, απόφασης, αποτέλεσμα αποκάλυψης Θεού. Είναι αποτέλεσμα της καρδιάς των ανθρώπων. Δηλαδή, τι σ' αρέσει, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του αρέσκειες. Αλλά υπάρχει και ένας άνθρωπος που έχει δεσμευθεί ενώπιον του Θεού λέγοντας «Εγώ θέλω πάντοτε να μ' αρέσει το θέλημα του Θεού». Τι θέλεις, δέσμευσης, συνθήκη. Θέλω πάντοτε να θέλω το θέλημά σου, Κύριε. Και τι αποφασίζεις, συνθήκη με το Θεό. Αποφασίζω πάντοτε να πράττω αυτό το οποίο με διατάζεις. Ένας άνθρωπος λοιπόν εξυρτημένος κατά πάντα από το Θεό.
Όχι όταν έρθει σε ευημερία, για να έρθει στην ευημερία του Θεού. Όχι όταν είναι ευλογημένος, για να ευλογηθεί από το Θεό. Όχι όταν ο Θεός του τα φέρει όλα καλά, αλλά για να προπορεύεται πάντοτε ο Θεός στη ζωή του. Συνθήκη, συμφωνία. Ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος το λέει, απόφαση θανάτου. Εγώ θα κάνω πάντοτε αυτό το οποίο σ' αρέσει, θέλεις και εντέλεσαι. Και όχι στα λόγια, αλλά πραγματικά στα έργα του. Και όχι για λίγο, για όλη του τη ζωή. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ, γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη για τη διδασκαλία μας. Ο Δαβίδ γίνεται ένα παράδειγμα για όλους μας, καθώς μας διδάσκει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του, πώς ένας άνθρωπος κυνηγημένος, ταλαιπωρημένος, ένας άνθρωπος κουρασμένος, ζών επικινδύνος, πώς ένας άνθρωπος μπορεί όταν πάρει στερεά απόφαση, με επίγνωση του Λόγου του Θεού που λέγει και βεβαιώνει, οι βουλές μου, λέει ο Θεός, δεν είναι βουλές σου. Μην πιστεύεις ότι αυτό που θέλεις είναι αυτό που θέλω. Αντιθέτως, να ξέρεις ότι αυτό που θέλεις δεν το θέλω εγώ. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σου. Και οι οδοί μου, οι αποφάσεις μου για σένα δεν είναι δικές σου αποφάσεις. Με τα πάσης βεβαιότητος, να ξέρεις ότι αυτό που αποφασίζεις και επειδή αυτό θέλεις, είναι τελείως έξω από το θέλημα του Θεού και από τις αποφάσεις του Θεού. Και διάλεξε τώρα. Ή με ιδιογνωμοσύνη θα περπατάς έτσι όπως νομίζεις, με αποτελέσματα επώδυνα, ή με ταπείνωση θα βρίσκεις χάρη από το Θεό, θα περπατάς όπως θέλει ο Θεός και ο Θεός θα σε βοδώνει κατά πάντα ό,τι και αν κάνεις. Και αν αυτό μας το έλεγε άνθρωπος, βεβαίως δεν το πιστεύαμε, γιατί είναι από αυτά που δεν γίνονται. Αλλά επειδή μας το λέει ο Θεός, είναι από αυτά που ο Θεός κάνει, γι' αυτό γίνονται. Και εδώ να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός εργάζεται με το να μας αποκαλύπτει το θέλημά Του. Να γνωρίζουμε την αλήθεια. Με το Λόγο Του. Δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε εις επίγνωση της αληθείας. Και αποκτούμε γνώση. Αλλά η γνώση φυσιεί, κάνει τον άνθρωπο να υπερηφανεύεται. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει δεύτερη εντολή, η αγάπη οικοδομή. Σου δίνω αποκάλυψη και γνώση, αλλά ταυτόχρονα είμαι έτοιμος να γεμίσω την καρδιά σου με αγάπη, αν μου το ζητήσεις, αν το θελήσεις. Και αν ο άνθρωπος ισορροπήσει με τη γνώση την αυξανόμενη, ταυτόχρονα με την αγάπη του Θεού που εκχέεται δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά του αυξανόμενη, τότε γλιτώνει από την ιδιογνωμοσύνη του, εγώ ξέρω, που με τα πάσης βεβαιότητος η ιδιογνωμοσύνη θα τον οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος γεμίσει από υπερηφάνεια, τότε η ζωή του γίνεται ένα μπέρδεμα. Δεν ξέρει από εδώ, από εκεί, γιατί χάνει τη χάρη του Θεού. Και αρχίζει και ακούει, αρχίζει και λέει, αρχίζει και υπερηφανεύεται.
μπερδεύεται, χάνει το δρόμο του. Και όσο κι αν έχει πρόθεση ο Θεός να σε ευλογήσει, δεσμεύεται, δεν μπορεί. Ο Θεός λοιπόν είναι έτοιμος και δεν είναι άδικος να μας χαρίζει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα πάντοτε με τη σωτηρία σου. Αρκεί και εσύ, σαν μήνυμα Θεού, να πάρεις απόφαση, να του προσφέρεις τα καλύτερα και τα συνεχόμενα για αυτόν μέσα από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Να του προσφέρεις τη ζωή σου, να του προσφέρεις τη σκέψη σου, να του προσφέρεις αυτά που ο Θεός σου χαρίζει. Ο Δαβίδ λοιπόν, όπου και αν περπατούσε, ευωδωνότανε, εθριάμβευε, λαθυραγωγούσε και ό,τι κέρδιζε δεν τα κράταγε για τον εαυτό του. Τα πρόσφερε στον Κύριο και τα ετοίμαζε για το έργο του Θεού με τον Σολομώντα. Δηλαδή, τα πάντα που μου δίνεις Θεέ μου, σε σένα ανήκουν. Και τα πάντα που έχω από σένα είναι. Και τα πάντα που σκέφτομαι εις δόξαν του ονόματός σου θα προσφέρω. Αυτό δεν είναι για τα υλικά, αδερφοί. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν για τα υλικά. Τώρα όμως είναι για τα πνευματικά. Τώρα είναι για τη δόξα του Θεού. Τώρα είναι για τη σωτηρία των ανθρώπων. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Και κανένας δεν ανάπει λίχνο και κρύβει κάτω από το μόδιο ή κάτω από την κλίνη. Μην κρύβεις αυτά που σου δίνει ο Χριστός. Μην τα επιδεικνύεις σαν δικά σου. Ομολόγησε και δόξασε τον Κύριο ότι τα πάντα ανήκουν σε Αυτόν. Αμήν.